Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση δηλητηρίασης τουριστών και εργαζομένων ξενοδοχείου που αντί να καταναλώσουν τσικουδιά ή πιαν σφινάκια από ρυπαντικού και τώρα δίνουν μάχη σε παγνί και βενιζέλιο. Η αγωνία συνεχίζεται για τους τρεις τουρίστες και τους δύο εργαζόμενους που νοσηλεύονται μετά την κατάποση του απορρυπαντικού. Οι τέσσερις εξ αυτών βρίσκονται στο παγνί, οι οποίοι κατά πληροφορίες φέρουν εγκάβματα στην στοματική κοιλότητα, ενώ ένα ακόμη άτομο είναι διασωληνωμένο στο βενιζέλιο με βλάβη στην κοιλιακή χώρα. Όλοι τους παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Τελείωσε προσεξία. Διότι όταν άκουσα ότι ήταν υγρό πλυντηρίου, κατάλαβα ότι εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν κάποια υγρά που είναι λευκά, που είναι σαν το χρώμα του νερού. Δηλαδή, νομίζουν ότι είναι ραχή. Πολλοί για τους δικούς τους λόγους παίρνουν κάποια απορρυπαντικά και τα φυλάζουν σε γυάλινα μπουκάλια ή πλαστικά μπουκάλια. Και από ό,τι έχω ακούσει, έχουν καταγραφεί και ξανά τέτοια είδους περιστατικά στο παρελθόν. Βέβαια θέλει προσοχή. Πώς δεν θέλει, γιατί παίζει με την υγεία του πελάτη. Με φόντο την άσχημη και άκρως επικίνδυνη τροπή που πήρε η διασκέδαση της παρέας τουριστών, εκπρόσωποι του τουριστικού κλάδου εφιστούν την προσοχή στους συναδέλφους τους, καθώς ένα στιγμιαίο λάθος μπορεί να φέρει πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Πρώτον, όταν πίνουμε, δεν πρέπει να δουλεύουμε. Γιατί για να βάλεις απορρυπαντικό σε ένα ποτήρι, δεν θα ήσουν σε κατάσταση νορμάλ. Πρέπει να προσέχουμε, γιατί δυστυχώς με αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί είναι η υγεία του ανθρώπου και. Όσο να είναι, μπορεί να έχουμε πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Να προσέχουν καλύτερα τι έχουν τα μπουκάλια μέσα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή να μην βάζουν εκεί κοντά τέτοια που μοιάζει και πολύ με τη ρακή, σαν το άσπρο. Κρίμα να πούμε και είναι πολύ δυσάρεστο, γιατί του χρειάζεται τον τουρισμό να μην πάθει κανείς άνθρωπος τίποτα. Τώρα είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό, βέβαια. Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται αντίστοιχο συμβάν που φαίνεται να αποδίδεται στην απροσεξία, παρότι ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος και αυστηρός στις κυρώσεις του. Γι' αυτό ο πρόεδρος ξενοδοχείου υπαλλήλων ξεκαθαρίζει πως τα καθαριστικά προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σε διαφορετικό και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, ενώ πρέπει να αναγράφεται πάντα στη συσκευασία η ουσία που περιέχεται στο δοχείο. Πρέπει να υπάρχει ειδικό χώρος μακριά από την παρασκευή ποτών ή φαγητών. Και πρέπει να είναι μάλιστα και κλειδωμένα, να αναγράφονται απάνω σε αυτά τα δοχεία τι ακριβώς περιέχει μέσα, τι είδους καθαριστικά και όλα αυτά. Αλλά το σοβαρότερο είναι ότι πρέπει να είναι απομακρυσμένα από το χώρο εργασίας και παρασκευή φαγητών και ποτών. Είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος. Συνήθως το 100% των υγειονομικών επιθεωρήσεων βρίσκομαι τα καθαριστικά παύλα πολυματικά σε λάθος αποδέχτες, σε πλαστικά εμφιαλωμένου νερού, χωρίς ετικέτες, χωρίς τις ενδείξεις, τις οδηγίες χρήσης. Καταρχήν ήταν κάποιο λάθος που έγινε μέσα στην κουζίνα προφανώς από τον μπαρ. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοια νοθεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.